Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παπάς ήταν βασικός ομιλητής στην εκδήλωση των ελληνικών ταχυδρομείων στο Βασιλικό Θέατρο, όπου παρουσιάστηκαν η έκδοση αναμνηστικής σειράς γραμματοσύμων με τίτλο 2017 «Έτος πολιτιστικών ανταλλαγών και συνεργασίας των πολιτιστικών βιομηχανιών Ελλάδας-Κίνας», καθώς και το βιβλίο «Λι Κι, τελετουργικό και εθιμοτυπία στην οργάνωση κοινωνίας και κράτους της αρχαίας Κίνας». Τα ελληνικά ταχυδρομεία είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός βραχίωνας για την προαγωγή του πολιτισμού και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων της χώρας σε μια τόσο σημαντική καμπή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, ανέφερε ο Υπουργός. Η Κίνα είναι μια μεγάλη οικονομική δύναμη και η Ελλάδα είναι ένας κρίσιμος παράγοντας σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα είναι ένας κόμβος μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, επικοινωνιών, εμπορίου, ο οποίος μπορεί να εξυπηρετήσει όχι μόνο τις όριμες αγορές της Ευρώπης, αλλά και τις αναπτυσσόμενες και ελπίζουμε πολύ γρήγορα σταθεροποιημένες αγορές της Βόρειας Αφρικής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, το πόσο σημαντικές, θα έλεγα, συνολικά για την οικονομία και δεν θα είναι μεγαλοστομία αν πω για την παγκόσμια οικονομία, είναι οι σχέσεις των δύο χωρών και η οικοδόμησή τους πάνω σε στέρεες βάσεις. Η οικονομική συνεργασία, η οποία δεν θεμελιώνεται στις πολιτιστικές ανταλλαγές, στερείται ουσίας, παρατήρησε κατά το χαιρετισμό του και ο πρέσβης της Κίνας, Τζόου Σιαολί, που χαρακτήρισε σπουδαίο δώρο για το έτος πολιτιστικών ανταλλαγών την ελληνική έκδοση του βιβλίου «Λι Κι». Η πρόεδρος των ΕΛΤΑ, Εφροσύνη Σταυράκη, από την πλευρά της παρουσίασε την αναμνηστική σειρά των γραμματοσύμων, σημειώντας πως η πρωτοβουλία προβάλλει το ρόλο των ελληνικών ταχυδρομείων ως φορέα πολιτισμού, ενώ η σειρά των γραμματοσύμων αποτυπώνει στο παρόν τη συνάντηση δύο μακραίωνων πολιτισμών πρωταγωνιστών σε Δύση και Ανατολή. Η Κίνα και η Ελλάδα είναι χώρες που μοιάζουν σαν δίδυμα αδέλφια, έγραψε κάποτε ο σπουδαίος ελληνιστής Λου Λιαν Σενγκ. Είναι ο άνθρωπος που μετέφρασε στα κινέζικα την Ιλιάδα του Ομήρου, τις τραγωδίες του Εσχύλου και τις κωμωδίες του Αριστοφάνη. Είναι χώρες που επένδυσαν στο ταξίδι, που θεμελίωσαν την ιστορία τους μέσα από την ναυτική παράδοση, που στόχευσαν στην εξωστρέφεια μέσα από τη θαλάσσια συνεργασία και το κυριότερο, που επένδυσαν στον πολιτισμό. Νωρίτερα, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παπάς αναφέρθηκε στη σημασία των διεθνών σχέσεων για την Ελλάδα και την προοπτική της Ευρώπης, σχολιάζοντας την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα. Τα ισχυρά μηνύματα που εξέπεμψαν είναι μηνύματα τα οποία θα πυροδοτήσουν δημιουργικές συζητήσεις για την Ευρώπη. Η Ευρώπη έζησε και βίωσε αδιέξοδα από τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την οικονομική κρίση. Και νομίζω ότι εχθές είχαμε δύο ομιλίες τις οποίες ο ιστορικός του μέλλοντος θα τις χαρακτηρίσει εξαιρετικά σημαντικές. Διότι μπήκανε στο τραπέζι ζητήματα πάρα πολύ σημαντικά, ζητήματα επίκαιρα, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την θέσμηση της Ευρώπης, με τη δημοκρατική της λειτουργία και με τις πολιτικές κοινωνικές συνοχές τις οποίες πρέπει να ακολουθήσει. Στην εκδήλωση που έγινε στο Βασιλικό Θέατρο παρέστησαν μεταξύ άλλων οι Υπουργοί Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής, Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Τσιρώνης, η Υφυπουργή Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης και Οικονομίας Στέργιος Πιτσιόρλας.